Δεν έχω πάει σε κάποια σχολή. Ναι. Εγώ η σχολή που έχω βγάλει είναι το Πάντιο. Έχω τελειώσει, έχω πάρει πτυχίο στο τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Από εκεί και πέρα, ό,τι έχω μάθει, το έχω μάθει on the job. Δηλαδή με πρακτική άσκηση μέσα σε επαγγελματικές κουζίνες. Μικρός εγώ έλεγα ότι θα γίνω δοκιμαστής φαγητών. Ναι. Επειδή μου άρεσε το φαγητό. Ναι. Έτρωγα πολύ, μου άρεσε. Η μητέρα μου μαγείρευε, ήμουν στην κουζίνα. Η μαμά σου είναι Ιαπωνέζα, ναι. Η μητέρα μου είναι Ιαπωνέζα, ο πατέρας μου είναι Ιαπωνέζα. Άρα μαγειρεύει και κάτι ή άλλο. Μαγειρεύει τα πάντα. Μεγάλωσα με μια καθημερινότητα που μπορεί το μεσημεριανό να ήταν ιαπωνικό το φαγητό και το βράδυ να ήταν ελληνικό το φαγητό. Όντως δούλεψα σε μια τράπεζα. Α. Όντως δεν μου άρεσε. Αφού πέρασα τις δύο συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μου είπε ο διευθυντής μου τότε συγχαρητήρια Σωτήρη και μου σκάει ένα πάκο με χαρτιά. Αυτή είναι η σύμβαση, αορίστου να την υπογράψεις, φέρτε μου στο γραφείο. Πήρα όλη μου την άδεια που μου είχε απομείνει και επέστρεψα και παραιτήθηκα. Και από τότε, δηλώνω μάγειρας και ότι θα είμαι για πάντα μάγειρας. Δουλεύω για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 για το κανάλι NHK ως οδηγός, βοηθός κρου, κάμερα κρου και μεταφραστής και κάπου μπαίνουμε νομίζω στο στάδιο για ήταν Άρση Μπαρόν, κάτι τέτοιο. Και εγώ είμαι αγουροξυπνημένος, πολύ κούραση και έχω αυτό το, πώς λέγονταν, το πάσο που έβαζε στις κονκάρδες τότε που ανελάσανε όλα τα κρουζ κονκάρδες και πάω να περάσω από τον έλεγχο για να μπω μέσα και τα αφήνεις όλα έξω, τα βάζεις μέσα να περάσουν και είχα και μια τυρόπιτα από τον Γρηγόρη. Και αυτή του λέω, κάνω, την ακουμπάω πάνω να μην περάσει και αυτή από μέσα και του λέω, τυρόπιτα. Και μου λέει, τυρόπιτα, good. Όταν έλεγα ότι η μητέρα μου είναι από Ιαπωνία και ο πατέρας μου από τον Πειραιά, γιατί είναι από τον Πειραιά, πάντα λέγανε «Α, ναυτικός ο πατέρας σου». Οπότε μετά ήταν «Η μητέρα μου από τη Ιαπωνία, ο πατέρας μου από την Ελλάδα και δεν είναι ναυτικός». Για να μην με ρωτάνε συνήθως. Ερωτεύτηκα. Ήξερα ότι είχα βρει έναν άνθρωπο που θεωρούσα εγώ κατάλληλο για να κάνω οικογένεια. Το θέμα του γάμου δεν το βάζω στη μέση γιατί δεν μας απασχόλησε τόσο πολύ. Δηλαδή το αν θα παντρευτούμε ή όχι. Και για να σου είμαι ειλικρινής, παντρευτήκαμε για τον απλούστατο λόγο να μπορεί η μικρή να πάρει την υπηκότητα τη δική μου. Η γυναίκα μου είναι Ελληνοϊταλίδα, εγώ Ελληνοϊάπωνας, το παιδί έχει τρία διαβατήρια. Τέλεια, πολύ χαίρομαι.